ζήτησε από τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Σωτηρέλη, τη συνδρομή του. Και να καταλάβουμε λιγάκι αυτό το σύστημα απλής αναλογικής, γιατί πρέπει να σας πω, ακούω πολλά, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο. Εάν το πρώτο κόμμα στις κάλπες 21 Μαΐου, όποιο και αν είναι αυτό, δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 33,3, προσέξτε, τότε χάνει τον κρίσιμο πύχη των 100 στην κατανομή εδρών. Οι έδρες που θα πάρει θα είναι λιγότερες από 100, ας πούμε πιθανόν 99. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής θα συγκεντρώνουν αθρηστικά 201 έδρες. Θα μου πείτε τώρα εσείς, είναι δυνατόν να σχηματιστεί η κυβέρνηση από τους υπόλοιπους? Ποτέ μη λες ποτέ. Όλα είναι ανοιχτά. Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα και σας, χρησιμοποιώντας σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσω σας παρακαλώ πάρα πολύ με τη σημασία της... μάλλον όχι, πριν από αυτό. Εχθές έχει απόφαση ο Άριος Πάγος ποιοι μετέχουν σε εκλογές και ποιοι δεν μετέχουν. Έχετε ένα σχόλιο? Βεβαίως. Η απόφαση του Αρίου Πάγου ήταν αναμενόμενη. Ο Άριος Πάγος έκρινε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση αυτή τη νομοθεσία, λοιπόν, το κόμμα Κασιδιάρη ενέπιπτε και στις δύο από τις προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος για να μην ανακηρυχθεί ένα κόμμα. Δηλαδή, και η πραγματική ηγεσία είναι ο Κασιδιάρης, ακόμα και αν η διάταξη αυτή έχει μια αοριστία και μια ευρύτητα που την καθιστά κάπως προβληματική, όχι αντισταγματική, αλλά προβληματική. Εδώ ο Κασιδιάρης έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να πείσει τους δικαστές ότι αυτός είναι η πραγματική ηγεσία, οπότε δεν είχαν και δύσκολο έργο στο να το διαπιστώσουν. Και το δεύτερο είναι ότι ταυτόχρονα κατέβαινε και ως υποψήφιος βουλευτής, που και πάλι ο νόμος λέει ότι αν κάποιος υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για κάποια εγκλήματα, όπως ο Κασιδιάρης έστω και πρωτόδικα, τότε το κόμμα δεν ανακηρύσσεται. Προσέξτε, εδώ θέλω να το διευκρινίσω. Δεν αφορά το εκλέγεστε. Όσον αφορά το εκλέγεστε, ο Κασιδιάρης μέχρι να πάει στον, να τελειώσει και από τον Άριο Πάγο η υπόθεση, έχει το εκλέγεστε. Μπορεί όμως να κατέλθει ως υποψήφιος μεμονωμένος, ανεξάρτητος. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί το κόμμα το οποίο τον περιλαμβάνει. Και αυτό είναι διαφορετικό. Είναι με βάση το άρθρο 29 του συντάγματος που λέει ότι τα κόμματα οφείλουν να υπηρετούν την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Άρα λοιπόν, ο Άριος Πάγος, ο οποίος δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, αυτό θέλω να διευκρινίσω στους ακροατές, είναι διοικητικό το έργο, είναι μια επιτροπή στην πραγματικότητα, η οποία όμως έχει αυξημένες εγγύσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, γι' αυτό αποτελείται από δικαστές. Αυτή λοιπόν η επιτροπή στην πραγματικότητα, το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου, έκρινε με βάση το νόμο σωστά, κατά την άποψή μου, με την έννοια ότι δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Ναι. Επίσης και για το εάν, ναι, από την άλλη μεριά, πάλι σωστά έκρινε, κατά την άποψή μου, διότι παρότι υπήρχαν διαβουλεύσεις. Μισό λεπτό, κύριε Σωτηρέλη. Ναι, ναι. Έκρινε σωστά ή έκρινε τυπικά αλλού, έκρινε τυπικά και αλλού ουσιαστικά? Θέλω να πω, εφάρμοσε την νομοθεσία αυτό. Μάλιστα. Ο κύριος Κανελόπουλος όμως όχι απλώς διέλυσε το εάν αρχικώς, προσεχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, εξελέγει για λίγο χρόνο πρόεδρος του και μετά, αφού τα σπάσαν εικονικά ή όχι δεν ξέρω, έφυγε, ξαναγύρισε, ξαναανέστησε το κόμμα του. Αυτό δεν είναι μια ιονή πράξη που θα μπορούσε να επίπτει σε απαγόρευση? Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί, νομίζω. Διότι πράγματι έγιναν διαβουλεύσεις, μπορεί να είναι και μεθόδευση, δεν το αποκλείω. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να, ο Άριος Πάγος δεν μπορούσε κατά την άποψή μου να πει ότι σε δύο κόμματα είναι πραγματική ηγεσία ο Κασιδιάρης. Μάλιστα. Από την άλλη. Που κατεβαίνει ο ίδιος και κατεβαίνει και ο υποψήφιος βουλευτής του άλλου. Δηλαδή, μάλιστα, στο κόμμα, εάν αυτή τη στιγμή του Κανελόπουλου, δεν υπάρχουν ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής που έχουν καταδικαστεί. Πείτε μου κάτι όμως. Είπατε ότι τυπικά με τον νόμο κτλ. Δεν μπήκε επί της ουσίας αυτή η επιτροπή όταν σε άλλο κόμμα του κυρίου Εμφιατζόγλου και του κυρίου Μπογδάνου απαγόρευσε ως εθνικό σύμβολο τον ήλιο της Βεργίνας, όταν με αυτό το σύμβολο έχει κατέβει άλλο κόμμα σε προηγούμενες εκλογές? Ναι, και εκεί εφάρμοσε την νομοθεσία πάντως. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι εκεί δεν μπήκε καθόλου στην ουσία. Εκεί στάθηκε σε εντελώς τυπικά στοιχεία. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Και με σύμβολα και με τίτλους. Όπως, ας πούμε, είχε απαγορευτεί κόμμα με τον τίτλο Νεοφασιστικό Κόμμα. Επομένως, δεν ξέρω τα πραγματικά δεδομένα αυτών των υποθέσεων. Δεν θέλω να μιλήσω. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο να αποκλείονται όλα τα ακροδεξιά κόμματα. Να σας πω τώρα. Να το πούμε έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έγινε μεθόδευση,
υπό την έννοια ότι δεν έχω όλα τα στοιχεία. Πονηρό ερώτημα στο συνταγματολόγο αλλά και πολιτικό δημόσιο πρόσωπο. Είναι περίεργο που απαγορεύτηκαν τα πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά στο αδόκιμο πολιτικό χάρτη κόμματα, ή ακόμη πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι αυτοί που απαγορεύτηκαν καλώς ή κακώς κατά τις δημοσκοπήσεις εν δυνάμει θα μπορούσαν να έχουν μια βουλή εξακομματική, εφτακομματική και οχτακομματική, άρα πιθανότητα αυτοδυναμίας οποιοδήποτε πήγαινε περίπου. Κοιτάξτε, κύριε Σαγή, να το δούμε από την το αρχή. Το καταλάβατε τη σπόντα, κατάλαβα έτσι. Κατάλαβα τι εννοείται και το έχω επισημάνει επανειλημμένα ότι η κίνηση της κυβέρνησης ως προς η τροπολογία αυτή που έφερε για το κόμμα Κασιδιάρη και τα λοιπά δεν υπαγορεύτηκε από μια γνήσια ανάγκη για προστασία της δημοκρατίας. Εάν ήθελε αυτό να κάνει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει ήδη το 2021, οπότε έφερε για τα μάτια κάποιες διατάξεις, οι οποίες ψηφίστηκαν και από τα άλλα κόμματα, οι οποίες όμως ήταν περιορισμένες, δηλαδή μιλούσα μόνο για την ηγεσία, όχι την πραγματική ηγεσία, για τα ηγετικά στελέχη ενός κόμματος, αν έχουν καταδικαστεί, δεν περιέλαβε τότε ούτε την πραγματική ηγεσία, ούτε τους υποψήφιους βουλευτές, και μόνο όταν είδε ότι το κόμμα Κασιδιάρη έμπαινε με βάση δημοσκοπήσεις στη Βουλή και άρα απομακρυνόταν η αυτοδυναμία, μόνο τότε κινητοποιήθηκε και έφερε αυτές τις διατάξεις λίγο πριν από τις εκλογές. Όλο αυτό είναι προβληματικό. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να τονίσω ότι η πολιτική δεν ασκείται σε συνθήκες θερμοκηπίου. Πολλές φορές υπάρχουν σαφείς πολιτικές σκοπιμότητες που υπαγορεύουν κάποιες κινήσεις, αλλά από την άλλη μεριά, αν είναι να προκύψει έστω και έτσι. Σας χάνω λίγο στον ήχο, κύριε Σωτηρέλη. Προηγουμένως σας ακούγαμε πεντακάθαρα. Τώρα ναι. Λέω, αν είναι να προκύψει έστω και έτσι ένα κέρδος για τη δημοκρατία, και πάλι καλό είναι. Δηλαδή το ότι προέκυψε έστω και με τέτοιες σκοπιμότητες πολιτικές κτλ. Το κέρδος να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη από τις επόμενες εκλογές, αυτό είναι προς όφελος. Να ρωτήσω το δημόσιο πρόσωπο Γιώργο Σωτηρέλη, είναι αυτό το κέρδος πραγματικές δημοκρατίες? Γιατί σήμερα γίνεται από το πρωί μια συζήτηση στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης πώς θα διαμοιραστούν τα ημάτια του κόμματος Κασιδιάρη. Συζήτηση για το τι εστί Κασιδιάρης, όχι μόνο με το τατού της βάστικα στο μπράτσο, αλλά όλη η νεοναζιστική αντίληψη δεν γίνεται χρόνια τώρα. Λες και το ζήτημα είναι πώς θα διαμοιραστούν τα ημάτια του. Αυτό είναι το θέμα. Έχετε δίκιο, αλλά το θέμα της αντιμετώπισης του νεοναζισμού είναι ένα θέμα ευρύτερο. Μάλιστα. Όχι όμως θέμα να του κάνουν διαφήμιση, γιατί είναι αυτό κάνανε. Πολιτικής παιδείας, είναι θέμα πολιτικής παιδείας. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και θεσμικοί τρόποι αντιμετώπισης πέραν των άλλων. Οι άλλοι είναι οι πιο ουσιαστικοί και οι πιο σημαντικοί κατά την άποψή μου. Αλλά αυτό απαιτεί μια εγρήγορση όλου του πολιτικού συστήματος και απαιτεί και άλλες διαδικασίες πολιτικοποίησης και παιδεία. Κύριε Σωτηρέλη, με βλέπετε λίγο έτσι επίμονο. Θα σας πω για ποιο λόγο. Αυτή την περίοδο που μιλάμε διατρέχει την Ελλάδα από το ένα άκρο στο άλλο ένας υπερμαραθωνοδρόμος γιατρός και μάλιστα καλός γιατρός στη Θεσσαλονίκη, ο Στέργιος ο Αραπόγλου, υπενθυμίζοντας τα καμένα χωριά από τη γερμανική κατοχή και το αίτημα των διεκδικήσεων. Είδατε να προβάλλετε πουθενά? Όχι. Ξέρετε τι προβάλλετε? Τι θα γίνει με τον έγκλειστο του Δομικού? Γιατί ο Ηλίας έτσι? Το τρίκ του Ηλία? Η τρίπλα του Ηλία? Πώς θα μοιραστούν του Ηλία? Μια συζήτηση για τα καμένα χωριά της πατρίδας και το διαρκές αίτημα δεν έχει γίνει πουθενά. Κοιτάξτε, τώρα θέσατε ένα άλλο θέμα που είναι εξίσου σημαντικό ως προς τη δημοκρατία, το οποίο το επινυχθήκατε και στην αρχή πριν μιλήσουμε, το οποίο κατά την άποψή μου είναι μείζον. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης είναι εξαιρετικά προβληματικός για την ίδια τη δημοκρατία. Ποτέ στην περίοδο της μεταπολίτευσης δεν υπήρξε τόση μεγάλη καταθλιπτική, θα έλεγα, προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης υπέρ μιας κυβέρνησης από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης, κρατικών και ιδιωτικών. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ακριβώς μια ομερτά σε σχέση με όλα τα κρίσιμα ζητήματα και μια επικέντρωση μόνο στην φιλοκυβερνητική προπαγάνδα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώς γι' αυτό στην Ευρώπη ανησυχούν πλέον. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η χώρα μας στο πεδίο αυτό του πλουραλισμού ως προς την ενημέρωση υστερεί
Τρομερά. Λοιπόν, για πάμε για το κύριο θέμα. Θα πάμε ως εξής. Ο Αντώνης, που ο Γκούρλιας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νέος επιστήμονας και τον κρατάει συχνότητα με το ζόρι να μην φύγει εκτός, θέλει να φύγει ο άνθρωπος, λέει: σας παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον αγαπητό καθηγητή πριν απ' όλα το εξής. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε δια το τυπικόν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Επικαλέστηκε ύστερα την εφαρμογή του άρθρου 41, διότι είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η ανάγκη για ισχυρή εκπροσώπηση διεθνώς. Συμφωνεί με αυτή την επίκληση? Εγώ? Ναι, ναι, εσείς. Ακούστε να σας πω. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις διάλυσης της Βουλής. Η μία από αυτές είναι η λεγόμενη κυβερνητική. Δηλαδή αυτή που γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για σοβαρό εθνικό θέμα. Ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο Πρωθυπουργός δείχνει την οτροπία του. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει, το πολίτευμά μας είναι κοινοβουλευτικό, νομίζει ότι είναι προεδρικό, γι' αυτό και από αυτό αποκαλείται κυβερνήτης, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την κυβερνητική διάλυση είναι πραγματικά... δείχνει έλλειψη σεβασμού απέναντι στους θεσμούς, τουλάχιστον και απέναντι στην κυβέρνησή του, προσέξτε, και απέναντι στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί? Διότι το Σύνταγμα λέει ότι η κυβέρνηση ζητάει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση για λόγους, για σοβαρό εθνικό θέμα. Αυτό για να έχουμε διάλυση, δηλαδή πρόωρη λήξη της θητείας της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στην κυβέρνησή του, δεν αποφάσισε η κυβέρνηση. Το εξήγηλε και ως προς την κυβέρνηση και ως προς την Πρόεδρο εκ των προτέρων. Είπε θα διαλυθεί η Βουλή και μάλιστα προσέξτε, όχι μόνο, δεν προσδιορίζει μόνο τις πρώτες εκλογές, αλλά και τις δεύτερες, τις οποίες δεν θα είναι Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Δεν θα είναι Πρωθυπουργός. Δεν έχει κανένα λόγο ως προς το πότε θα γίνουν οι δεύτερες εκλογές. Κανονικά δηλαδή η διαδικασία έπρεπε να είναι η κυβέρνηση εισηγείται, αφού το αποφασίσει με εισήγηση του Πρωθυπουργού και η Πρόεδρος. Διαλύει. Βέβαια, η Πρόεδρος διαλύει τη Βουλή, λέει το Σύνταγμα. Όχι μπορεί να διαλύσει τη Βουλή, όπως είναι η προεδρική διάλυση. Α, μάλιστα. Οπότε μάλιστα. Έχει δέσμια αρμοδιότητα καταρχήν. Και έτσι υπάρχουν και πολλές φορές προσχηματικοί λόγοι για διάλυση της Βουλής. Αλλά η όλη διαδικασία ήταν μια καταφανής έλλειψη σεβασμού προς τους θεσμούς. Λοιπόν, πάμε με σύστημα απλής αναλογικής και πολλοί κόσμος έχει μία σύγχυση ακούγοντας δεύτερη κάλπη. Σου λέει θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Είναι έτσι? Ρωτώ εσάς να τα διευκρινίσετε σήμερα. Και τι σημαίνει εκλογές με σύστημα απλής αναλογικής όπου η είσοδος στη Βουλή είναι το 3%? Αυτό είναι το όριο. Ότι χρειάζεται ένα ποσοστό κοντά στο 50% για το σχηματισμό κυβέρνησης. Για πείτε τα μας λίγο. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, πρέπει να τονίσουμε καταρχάς ότι το 2001 έγινε μια σημαντική τροποποίηση του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία ο εκλογικός νόμος που ψηφίζεται ισχύει για τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός αν ψηφιστεί με τα 2/3, οπότε ισχύει αμέσως. Mm-hmm. Αυτό σχετίζεται το δεύτερο με αυτό που είπατε προηγουμένως, για τις 100 έδρες και τις 200. Βέβαια δεν είναι 33%, όπως είπατε, είναι λιγότερο. Mm. Δηλαδή νομίζω ότι και με 31,5 με 32 θα πιάνει κανείς 100 έδρες, γιατί η κατανομή γίνεται και με βάση τα κόμματα που μένουν έξω. Οπότε ένα κόμμα δεν χρειάζεται 33% για να πάρει 100 έδρες. Χρειάζεται ίσως 31 περίπου. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό ο συνταγματικός νομοθέτης? Για να αποκλείσει την περίπτωση μεθοδευμένων εκλογικών συστημάτων, τα οποία κάθε κυβέρνηση τα έφερνε λίγο πριν από τις εκλογές, όπως την βόλευαν. Εδώ λοιπόν, με βάση αυτές τις διαδικασίες λοιπόν, έχουμε τώρα το σύστημα της απλής αναλογικής, ένα σύστημα απλής αναλογικής, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε απλή και άδολη αναλογική. Όχι. Για να το λύσουμε αυτό, διότι σωστά. Υπάρχει το φράγμα 3%, αλλά από εκεί και πέρα είναι απλή αναλογική, δηλαδή παρεμφερείς με την απλή αναλογική ως προς τα ποσοστά που ίσχυσε την περίοδο 89-90 με τον πατέρα Μητσοτάκη. Τότε την είχε ψηφίσει το Πασόκ, τώρα την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο, θα το σημειώσω αυτό, ψήφισαν συστήματα απλής αναλογικής και με σκοπιμότητα, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, διότι θέλησαν να προκαταλάβουν κάποιες εξελίξεις. Ωστόσο, το ζήτημα με την απλή αναλογική
αυτή τη στιγμή, δηλαδή μάλλον η αντιμετώπιση της απλής αναλογικής από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν απαράδεκτη συνταγματικά. Είναι καταστρατήγηση του συντάγματος. Έλεγε για πολύ μεγάλο διάστημα, τώρα τελευταία το άλλαξε γιατί υπήρξε κατακραυγή και το κατάλαβε, ότι οι εκλογές της απλής αναλογικής είναι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων και κυβέρνησης. Δεν είναι εκλογές για πλάκα. Και βεβαίως η διάταξη του συντάγματος δεν τέθηκε για να την καταστρατηγεί ο κάθε πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να λέει θα κάψω το σύστημα το προηγούμενο για να έρθει το δικό μου, διότι πρέπει να πούμε ότι ναι μεν υπήρξαν πολιτικές σκοπιμότητες όπως σας είπα στην καθιέρωση της απλής αναλογικής και από τον Πασόκ παλιότερα και από τον ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, αλλά από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά φέρνει καλπονοθετικά συστήματα εκεί που στηρίζει, καλπονοθετικά σε δύο μάλιστα εκδοχές, υπό δύο αν θέλετε εκδοχές. Η πρώτη είναι ότι αποκλείει τους συνασπισμούς, διότι δίνει τον πόνους μόνο σε μεμονωμένα κόμματα, όχι σε συνασπισμούς κομμάτων, δηλαδή αποκλείει ουσιαστικά αυτό που είναι το υγιέστερο στην δημοκρατία ως προς τις κυβερνήσεις εργασίας, δηλαδή προγραμματικές συγκλήσεις εκ των προτέρων, και δεύτερον δίνει ένα πόνους το οποίο είναι έξω από τη λογική της ισοδυναμίας της ψήφου. Δεν είναι δηλαδή μια στοιχειώδης, μια περιορισμένη ενίσχυση του πρώτου κόμματος όταν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά είναι μια ενίσχυση του πρώτου κόμματος γενικά και αόριστα. Θυμίζω ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είχε πάρει 18,5% το 2012 και πήρε περίπου τόσες έδρες όσο ήταν και το πόνους. Δηλαδή πήρε 50 έδρες και 50 πήρε πόνους. Αλλά και ο τωρινός νόμος τον οποίο με τον οποίο θα εφαρμοστούν ενδεχομένως οι δεύτερες εκλογές είναι και αυτός καλπονοθευτικός, διότι με 25% δίνει 20 έδρες, ναι, και από εκεί και πέρα κάθε μισό το 100 δίνει μία έδρα. Δηλαδή, εάν πάρει το πρώτο κόμμα 35%, παίρνει 40 έδρες. Δηλαδή, αν φτάσει κοντά στο 40%, λέμε, παίρνει 50 έδρες. Ναι, με βάση αυτό που μου λέτε. Επομένως, προσέξτε τώρα. Άρα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Στην ενισχυμένη αναλογική που θα είναι οι δεύτερες εκλογές. Και αυτό δεν είναι ακριβές. Δεν είναι καν ενισχυμένη αναλογική. Είναι ένα σύστημα μεικτό. Μάλιστα. Λέτε όμως ότι αν το πρώτο κόμμα καταφέρει να πάρει πάνω από 25% στις δεύτερες εκλογές, αυτομάτως παίρνει μπόνους 20 εδρών. Ακριβώς. Και το θέμα είναι γιατί το παίρνει τον μπόνους. Εφόσον δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, είναι αδικαιολόγητο πόνους. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, κύριε Σαχίνη... Λέτε μια λογική να είχε 38, 39, 40 να πάρει ένα πόνους. Ούτε 38, 39, 40. Κανονικά, ναι, για να πάρει ένα πόνους ένα κόμμα θα πρέπει να έχει ξεπεράσει τουλάχιστον 42%. Μάλιστα. Τότε μπορεί να δικαιολογηθεί ένα μικρό πόνους 20 ευρών, ας πούμε. Εδώ το παίρνει από το 25% και πάνω. Να λέμε ότι ένα κόμμα που είναι κοντά στο 1/3 του εκλογικού σώματος θα κυβερνά, είναι έξω από την λογική της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε ως προς τα εκλογικά συστήματα. Και βεβαίως μπορεί να έχουμε το εξής παράδοξο. Να πάρει ένα κόμμα 35%, να πάρει 140 έδρες και από εκεί και πέρα να έρθουν δύο κόμματα, να έχουμε δύο κόμματα τα οποία συγκλίνουν, είναι όμορφοι χώροι ας πούμε, όπως το λέμε πολιτικά, τα οποία να έχουν μαζί 51%, το δεύτερο και το τρίτο, και να μην μπορούν να σχηματίσουν κυβερνήσεις γιατί τις έδρες τις έχει πάρει το πρώτο κόμμα. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, ότι με απλή αναλογική ενδεχομένως να μπορούσαμε να έχουμε κυβέρνηση και με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο υποτίθεται ευνοεί την κυβερνητική σταθερότητα να μην έχουμε κυβέρνηση. Είναι συνάρτηση σε αυτό το σύστημα των δεύτερων πιθανών εκλογών και εδώ πάλι πόσα κόμματα μένουν εκτός Βουλής και το ποσοστό είναι και εκεί πάλι. Μα γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία, όπως είπαμε και με το κόμμα Κασιδιάρη. Αν το κόμμα Κασιδιάρη ή ένα τέτοιο κόμμα ακροδεξιάς μπει στη Βουλή επιπλέον των υπαρχόντων, η αυτοδυναμία πάει περίπου στο 38,5%. Δηλαδή, για να το πούμε από την αρχή, με την απλή αναλογική, επειδή υπάρχει το 3% το όριο, άρα κάποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής και επομένως τα κόμματα τα υπόλοιπα επωφελούνται από αυτές τις έδρες. Ναι. Άρα παίρνουν παραπάνω από το ακριβές ποσοστό, από, ας πούμε αυτό που είπαμε 33% 100 έδρες. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε περίπου 46% για να έχουμε αυτοδυναμία. Είτε από ένα κόμμα είτε από δύο. Στις δεύτερες εκλογές
χρειάζεται με την υπάρχουσα, με τα υπάρχοντα δεδομένα τα κομματικά στη Βουλή γύρω στο 37-37,5%. Εάν όμως μπει κι άλλο κόμμα στη Βουλή, μπορεί να πάει και 38-38,5%. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, σας παρακαλώ πολύ, έχει βαρύτητα να το πει ένας συνταγματολόγος. Οι εκλογές την πρώτη φορά, με την απλή αναλογική της 21ης Μαΐου, τελειώνουν οι διερευνητικές, δεν έχουμε σχηματισμό κυβέρνηση, έχουμε αδυναμία. Έχουμε και μια διαβούλευση στο τέλος. Δηλαδή. Πάντως δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή εκλογών. Να το διευκρινίσετε αυτό, γιατί όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Είναι διαφορετικές εκλογές. Και απόδειξη του ότι είναι διαφορετικές εκλογές είναι ότι όλα τα κόμματα τα οποία κόπηκαν από τον Άριο Πάγο, το πούμε έτσι, ναι, μπορούν να συμμετάσχουν θεραπεύοντας τα προβλήματά τους. Μπορούν, ναι, να ξαναβάλουν σωστά. Άρα λοιπόν μπορούν να μετάσχουν και άλλα κόμματα. Και βεβαίως αυτές οι εκλογές, προσέξτε, θα γίνουν με λίστα, δεν θα γίνουν με σταυρό. Τι εννοείτε? Όταν γίνουν εκλογές και οι επόμενες εκλογές γίνουν μέσα σε ένα 18μήνο, ναι, δεν έχουμε σταυρό προτίμησης πλέον. Α, θα πάνε με τη σειρά εκλογής. Ναι, καταρχήν ναι, αυτή είναι η λογική του νόμου. Και αλλά όσοι δεν μετήχαν σε αυτές τις εκλογές και πάνε πάλι με τη σειρά που θα αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο, θα είναι? Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία. Επομένως, οι αρχηγοί μπορούν να κάνουν και αλλαγές. Άρα, όπως θα τυπώνεται το ψηφοδέλτιο εκάστου κόμματος, αφού είναι κάτω από το 18μήνο, ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και πάει λέγοντας. Αυτό μου λέει. Ναι. Η ελληνική λίστα, όπως ήταν το 1985. Μάλιστα. Ναι, εγώ θυμάμαι, αλλά οι νεότεροι δεν την έχουν δει καν. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχουμε και αλλαγές και ανακατατάξεις και στη σειρά των υποψηφίων. Να το πείτε αυτό. Δεν είναι σίγουρο, επειδή ο Σαχίνης ήρθε πιο πάνω από το Σωτηρέλη σε Σταυρούς, ότι θα είναι αυτός πρώτος στη λίστα. Στη διακριτική ευχέρεια του αρχηγού. Και ως προς το επικρατείας και ως προς τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρή αυτή η διευκρίνηση. Τώρα θέλω. Επομένως, δεν είναι άλλες εκλογές. Σε κάθε εκλογή το ζητούμενο είναι να εκλεγούν βουλευτές και να αναδειχθεί η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι άλλες εκλογές. Κανονικά τα κόμματα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση, και μόνο αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και βεβαίως τα κόμματα τα μικρότερα, ή μάλλον τα κόμματα πλην του πρώτου ενδεχόμενου κόμματος στις επόμενες εκλογές, ναι, δεν έχουν κανένα συμφέρον να πάνε σε δεύτερες. Διότι θα χάσουν βουλευτές. Με τον πόνους του πρώτου κόμματος, όλα τα άλλα κόμματα χάνουν έδρες. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Πάω στην πρώτη κάλπη, της 21ης Μαΐου. Ωραία. Έχει πει ο αρχηγός του τρίτου μέχρι σήμερα κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι έχει θέσει βέτο για τους δύο υποψήφιους πρωθυπουργούς εν δυνάμει, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε το ερώτημά μου τώρα. Βάσει του άρθρου 37 του Συντάγματος, που έχει τις διερευνητικές εντολές και τη διαβούλευση, μπορεί να ισχύει αυτό, αφού το Σύνταγμα λέει ότι αναθέτει την εντολή στον αρχηγό του πρώτου κόμματος, ή αν δεν υπάρχει αυτός, σε πρόσωπα που συνιστούν την αρχηγία του κόμματος, δηλαδή θα τη δώσει τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα σχηματίσει, θα την παραδώσει τον κύριο Τσίπρα, δεν θα σχηματίσει, θα την παραδώσει τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν θα σχηματίσει, θα πάει και σε μια διερευνητική όλων των κομμάτων και μετά θα πάει σε υπηρεσιακή. Mm-hmm. Πώς λοιπόν θα προκύπτει πρόσωπο μη κοινοβουλευτικό και μη αρχηγός? Δεν μπορεί να την πάρει την εντολή ο Σαχίνης, για παράδειγμα, που θα προτείνει ο Ανδρουλάκης? Προσέξτε, δεν θα πάρει την εντολή κατευθείαν. Θα την πάρει μετά από πρόταση αυτού που έχει τη διερευνητική εντολή. Προσέξτε, κυβέρνηση, το πρώτο κόμμα έχει μεγάλη σημασία, και ο αρχηγός του, μόνο στην περίπτωση που έχουμε στη Βουλή αυτοδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι απλά. Ή πρόεδρος εν προκειμένου, ναι, διορίζει πρωθυπουργό τον αρχηγό. Την αρχηγό του κόμματος που έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, το κοινοβουλευτικό σύστημα, ναι, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Η πεμπτουσία του είναι η εμπιστοσύνη της Βουλής προς την κυβέρνηση. Θα σχηματίσουν κυβέρνηση εκείνα τα κόμματα που μπορούν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία της Βουλής. Άρα δεν τίθεται θέμα ηττημένων και μη ηττημένων, για να θυμηθούμε και άλλο λάθος αυτό. Άλλο προβληματισμό. Άλλο θέμα αυτού του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό πιστώνεται. Ο μεν πρωθυπουργός αυτό το αποκαλεί τερατογέννηση. Εγώ τη μόνη τερατογέννηση που ξέρω τα τελευταία χρόνια είναι οι υποκλοπές. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκαλεί κυβέρνηση των ηττημένων. Έχει ψηφίσει ο ίδιος, έχει εισηγηθεί δηλαδή, σύστημα απλής αναλογικής. Στο σύστημα της απλής αναλογικής δεν νοούνται νικητές και ηττημένοι.
τα κόμματα που έχουν την πλειοψηφία, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, είναι αυτά που σχηματίζουν κυβέρνηση. Άρα την εντολή θα την πάρει ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος θα πει, συνεννοούμενος με τον αρχηγό του άλλου κόμματος, καταλήγουμε ότι θα είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς. Ο επικεφαλής και μπορούμε να τη σχηματίσουμε, διότι. Γιατί ούτε ο αρχηγός είναι αυτονόητο ότι θα είναι πρωθυπουργός. Α. Και θα γίνει αυτό. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Να το ξεκαθαρίσετε, παρακαλώ. Υπάρχει στην εκλογική ιστορία της Ευρώπης, για παράδειγμα, στην Ιταλία. Όταν υπήρχε πεντακομματικό συνασπισμό. Μισό λεπτό, κύριε Σωτηρέλη. Αυτά να τα πείτε σε κάποιους πολιτικούς αρχηγούς που λένε ότι πουθενά στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη έτσι κυβερνάτε. Ακούστε. Λοιπόν. Στην Ιταλία υπήρχε ένας πεντακομματικός συνασπισμός απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα τότε της Ιταλίας. Στο οποίο μόνο κατ' εξαίρεση γινόταν πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Συνήθως γινόταν πρωθυπουργοί αρχηγοί των μικρότερων κομμάτων. Ως Παντολίνη, ο Κράξη κτλ. Στην Γερμανία. Οι σοσιαλδημοκράτες κυβέρνησαν επί πολλά χρόνια, ενώ ήταν δεύτερο κόμμα με το τρίτο. Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή βγήκαν τρία κόμματα της δεξιάς. Το πρώτο ήταν ακροδεξιό και μέσα από διαβουλεύσεις κατέληξαν στον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Στο Βέλγιο δεν κατέληξαν καν σε αρχηγό κόμματος. Κατέληξαν σε έναν βουλευτή του πέμπτου κόμματος. Μάλιστα. Δηλαδή το ζήτημα του ποιο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση είναι θέμα συγκλήσεων και συνενέσεων και το θέμα του Πρωθυπουργού είναι πάλι θέμα συγκλήσεων και συνενέσεων. Αυτό δεν υποτιμά τους αρχηγούς των κομμάτων. Οι αρχηγοί των κομμάτων θα παραμείνουν αρχηγοί. Από τη συμφωνία τους θα προκύψει η νέα κυβέρνηση και βεβαίως από τη συμφωνία τους θα προκύψουν και οι προγραμματικές συγκλήσεις. Σαφές. Και βεβαίως θα έχουν ένα μάτι και στην κυβέρνηση ως αρχηγοί των κομμάτων φυσικά και θα έχουν ένα λόγο. Αλλά από εκεί και πέρα. Άλλο τώρα αν το εθιμικό είναι να συναντηθούν ο αρχηγός του πρώτου και του δεύτερου ή ο αρχηγός του πρώτου και του τρίτου και να πει ο αρχηγός του πρώτου. Κοίταξε, να δεις εγώ τις περισσότερες ψήφους, εγώ θα πάω. Αν συμφωνήσουν, έχει καλώς. Αν δεν συμφωνήσουν. Αυτό είναι θέμα συνεννόησης. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που είπατε. Είναι θέμα συνεννόησης. Αν δεχτεί ο αρχηγός τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε. Να τα πούμε και λίγο στην. Πραγματικά όπως βεβαίως. Λέμε για τον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Και έχει σηκωθεί κατά κραυγή, πώς το λέει αυτό, να αποκλείσει τους αρχηγούς των δύο κομμάτων. Να σας πω κάτι. Θα κάνει πρωθυπουργό αυτόν που τον παρακολουθούσε. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, σας φαίνεται λογικό να δεχτεί πρωθυπουργό αυτόν που τον παρακολουθούσε. Να σας πω και κάτι όμως και για το ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015, στις δεύτερες εκλογές που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε απέναντί του ένα Πασόκ και ένα Ποτάμι τότε που ήταν έτοιμα να συνεργαστούν. Θυμίζω ότι είχε αλλάξει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είχε δεχθεί το μνημόνιο κτλ. Είχε αλλάξει η πολιτική, είχε φύγει η ΛΑΕ, ας πούμε, τότε κτλ. Και αμέσως έσπευσε, χωρίς καμία διαβούλευση, να ξανακάνει κυβέρνηση τον Καμένο. Πολύ σωστό αυτό. Έχει λοιπόν ένα λόγο να μην θέλει και τον Τσίπρα. Έχει ένα λόγο. Αυτόν, εγώ αφήνω τα άλλα. Επομένως, δεν είναι τόσο παράξενο όσο ακούγεται. Νομίζω ότι το αποκωδικοποίησατε πλήρως και μάλιστα ταυτίζοντάς το με το τι λέει το Σύνταγμα και η εκλογική νομοθεσία και τι σημαίνει η κυβέρνηση απολαμβάνει τη ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Το διευκρινίσατε πλήρως. Ακριβώς. Δεν και από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή η Πρωθυπουργία από ένα πρόσωπο το οποίο ηγείται. Αυτό μην ρωτάτε. Μένα ρωτήστε τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτε τον κόσμο. Δηλαδή, εάν προκύψει, ας πούμε. Στις δεύτερες εκλογές. Σωστά. Μία δυνατότητα κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που είναι και όμορη χώρη κατά την άποψή μου. Διότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει σύγκληση στο ιδεολογικό πολιτικό πεδίο. Υπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ κάποιοι οι οποίοι αληθωρίζουν προς τα δεξιά, ας το πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα σοσιαλδημοκρατικό και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο κοντά. Απόδειξη ότι συμμετέχουν στην σοσιαλιστική ομάδα και οι δύο. Έτσι. Δηλαδή να έχουμε υπόψη μας και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν μπορεί να σε δέχονται οι Ευρωπαίοι ότι είσαι όμορο σχήμα και να μην σε δέχεται το τοπικό σοσιαλιστικό κόμμα. Επομένως, ας πούμε ότι βγαίνει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογή. Και του πει ο Ανδρουλάκης του Τσίπρα ότι εγώ δεν θέλω να είσαι πρωθυπουργός, να βρούμε ένα πώς που κινείς αποδοχής. Και προτείνει, ας πούμε, τον Δραγασάκη, λέω ένα παράδειγμα. Γιατί θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν κατάλαβα. Το ζητούμενο είναι να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση με προγραμματική σύγκληση σε άλλη κατεύθυνση από τη σημερινή ή να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Νομίζω ότι το τοποθετήσατε σε όλες τις διαστάσεις. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Λευτέρης. Κύριε Σωτηρέλη, ας υποθέσουμε ότι εγώ ψηφίζω νίκη και δεν μπαίνει στη Βουλή. Mm-hmm. Η ψήφος μου εξυπηρετεί πάντα το πρώτο κόμμα. Όχι το πρώτο κόμμα, όλα τα κόμματα. Όλα τα εντός Βουλής λέτε. Όλα τα εντός Βουλής, το πρώτο πιο πολύ, αλλά όλα ουσιαστικά. Από
τα κάτω του 3% από αυτά που μένουν απ' έξω, παίρνουν έδρες τα υπόλοιπα. Αναλογικά όμως. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα εδώ. Μπορεί τώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος στο ΕΑΝ? Όχι, παιδιά, οι υποψηφιότητες κλείσαν το Σάββατο. Κάνω λάθος? Τώρα δεν μπορεί. Μάλιστα. Ενδεχομένως μπορεί αν γίνουν δεύτερες εκλογές, ναι, ναι. Αλλά τότε θα ανακύψει η προϋπόθεση του νόμου που λέει ότι αν σε ένα κόμμα υποψήφιος έχει καταδικαστεί, τότε το κόμμα δεν ανακηρύσσεται. Και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ανακηρυχθεί το ΕΑΝ. Άρα από τον Κασιδιάρη γλιτώσαμε, να το πούμε έτσι, ως βουλευτή. Άλλος φίλος εδώ ρωτάει, ισχύει το ίδιο και για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ή εκεί μπορεί το κόμμα του κύριου Κασιδιάρη να εμφανιστεί με συνδυασμούς? Κοιτάξτε. Επειδή είναι κοντά οι αυτοδιοικητικές, ναι, έτσι. Εκεί υπάρχουν άλλες διατάξεις. Παλιότερα αρκούσε, και μάλιστα είχε ανακύψει θέμα τότε που κατέβηκε ο Κασιδιάρης υποψήφιος, αρκούσε και η παραπομπή για να μην μπορεί να κατεβεί. Ήταν ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Τώρα αρκεί καταδίκη. Δεν μιλάει για μετάκλητη καταδίκη όμως. Άρα ουσιαστικά ανάλογο ζήτημα θα υπάρξει και στις δημοτικές. Άλλος... Και βέβαια μπορεί να αλλάξει και η νομοθεσία μέσα τότε. Άλλος φίλος ο Κώστας. Είναι κράτος δικαίου αυτού όταν ένας κατηγορούμενος, όποιος κατηγορούμενος, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, να του στερούνται τα πολιτικά δικαιώματα ενώ επισήμως δεν του έχουν στερηθεί? Του εκλέγει και κυρίως του εκλέγεστε? Επαναλαμβάνω, δεν του στερούνται τα πολιτικά δικαιώματα. Μπορεί να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Η κύρωση δεν είναι στον ίδιο, δεν είναι δηλαδή στέρηση του δικαιώματος. Η κύρωση είναι στο κόμμα που χρησιμοποιεί εγκληματίες, είτε ως ηγετικά στελέχη, είτε ως υποψήφιος. Αυτά τα κόμματα, κρίνει ο νομοθέτης με βάση το Σύνταγμα, δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Και άρα η δημοκρατία μας, η οποία είναι ανεκτική δημοκρατία ως προς όλες τις ιδεολογικές απόψεις, αδιακρίτως, αλλά είναι και μαχόμενη δημοκρατία απέναντι σε αυτούς που την υπονομεύουν, έκρινε ότι σε αυτή την περίπτωση τα κόμματα δεν μπορούν να ανακηρυχθούν γιατί δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος που επιτάσσει το Σύνταγμα. Και λέει εδώ ο φίλος Ορέστης, κύριε Σωτηρέλη, λέει ως διανοούμενο το ερώτημα, αυτή η όποια κυβέρνηση και αν βγει, τι θα κυβερνήσει? Εδώ μιλάμε, λέει, για τη μοναδική χώρα στον πλανήτη που έχει ΑΑΔΕ. Δηλαδή δεν έχει ούτε το ταμείο το κράτος, το έχει κάποιος άλλος. Είναι και γελίο αν το σκεφτείς έτσι. Για ποιο πράγμα θα αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός τελικά, λέει? Κοιτάξτε, είμαστε σε μια εποχή γενικότερα, στην οποία ένα μέρος των κρατικών αρμοδιοτήτων πάει σε υπερεθνικά όργανα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, εμπροκειμένο, ή υπάρχει και υποδόρια μετακίνηση σε άλλα ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε διεθνείς οργανισμούς, χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Απ' την άλλη μεριά όμως, το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να επανακτήσει η πολιτική την αυτονομία της. Δηλαδή να μπορεί να σταθεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να εκπροσωπεί τη λαϊκή κυριαρχία στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Υπό την έννοια αυτή πράγματι υπάρχουν προβλήματα, αλλά απ' την άλλη μεριά μπορούν να υπάρξουν και λύσεις οι οποίες θα είναι προς την κατεύθυνση και της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας, λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Διότι όταν δεν τα λαμβάνουμε αυτά, η πολιτική είναι μαξιμαλισμός και αυταπάτες. Τελευταίο ερώτημα και με αυτό κλείνουμε. Μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης και το κόμμα του να είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές με βάση το ενωσιακό και ταυτοχρόνως, αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός σιωπηρά 70% να μην πάει στην κάλπη, δεν απονομοποιείται όποιο πολιτικό σύστημα? Αυτό το τελευταίο είναι το αντικείμενο ενός μυθιστορήματος του βραβευμένου Πορτογάλου συγγραφέα Σαραμάγκου, και που επισήμαινε ακριβώς αυτό το πρόβλημα της αποχής από τις εκλογές και της μειωμένης νομιμοποίησης. Προφανώς θα τεθεί ένα θέμα, σοβαρό θέμα νομιμοποίησης σε αυτή την περίπτωση του πολιτικού συστήματος, ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Προς το παρόν αυτό που υπάρχει είναι ως προς το δημοψήφισμα μια σχετική διάταξη που λέει ότι αν η συμμετοχή είναι κάτω από το 40% τότε δεν μπορεί να έχουμε αποτελέσματα δημοψηφίσματος έγκυρα. Μάλιστα. Τώρα για τις ευρωπαϊκές εκλογές αφήστε να το δούμε εκείνη την ώρα. Σαφές. Εν πωλής ισχύουν αυτά που ισχύουν στις... Ο Γιώργος σας κάνει μια τρίπλα. Κύριε Σωτηρέλη, με αυτόν θα κλείσουμε, τον Γιώργο. Μ' αρέσουν οι προκλητικές ερωτήσεις. Δηλαδή ο κύριος Κασιδιάρης έχει κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα αλλά το κόμμα του όχι? Μα αν δεν κάνω λάθος, το αντισταγματικό στο κόμμα του ήταν η συμμετοχή του κυρίου Κασιδιάρη.
όχι οι υπόλοιποι, ούτε το κόμμα αυτό καθ' αυτό. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, το κόμμα το ίδιο δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με τον υποψήφιο. Δηλαδή, όταν λέμε δικαιώματα πολιτικά, εννοούμε πρώτον τα δικαιώματα του εκλέγει και εκλέγεστε ως προς τους πολίτες, και ως προς τα κόμματα υπάρχει το δικαίωμα του να ιδρύω κόμματα και να συμμετέχω σε κόμματα. Απ' την άλλη μεριά, δεν υπάρχει δικαίωμα του κόμματος γενικά και όριστα να συμμετέχει στις εκλογές υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Επομένως, εδώ έρχεται η νομοθεσία και διαχωρίζει. Λέει ότι ένα κόμμα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν υπηρετεί κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος, δηλαδή στο ίδιο άρθρο που θεμελιώνεται το δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι αυτά πρέπει να υπηρετούν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Άρα, ουσιαστικά υπόκειται σε έναν περιορισμό και η ίδρυση, κατά την άποψή μου, και η λειτουργία ενός κόμματος. Άρα, με βάση αυτή τη διάταξη, διαχωρίζεται το εκλέγεστε του μεμονωμένου υποψήφιου από την ανακήρυξη ενός κόμματος. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Από φάση δημοψηφίσματος, δικό μου ερώτημα, μπορεί η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, να μην τις λαμβάνει υπόψη της? Εξαρτάται. Υπάρχουν τα δεσμευτικά δημοψηφίσματα και τα συμβουλευτικά λεγόμενα δημοψηφίσματα. Τα συμβουλευτικά μπορεί να μην τα λάβει υπόψη. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Αποκωδικοποιήσατε πάρα πολλά σήμερα. Ο Κώστας λέει, τελικά η αποχή, τα άκυρα και τα λευκά ποιον ωφελούν? Κοιτάξτε, δεν ωφελούν κανέναν, υπό την έννοια ότι η κατανομή γίνεται μεταξύ των κομμάτων που υπάρχουν. Έτσι. Δηλαδή δεν ωφελούν ιδιαίτερα κάποιον, γιατί τα ακούω αυτό πολλές φορές, ότι ωφελούν το πρώτο κόμμα. Δεν ωφελούν κανέναν. Δεν ωφελούν κανέναν. Κανέναν. Δηλαδή απλώς υπάρχει μια διαφορά η αποχή, εντάξει. Γιατί ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις ψήφους, όχι την αποχή. Τα άκυρα δεν συνυπολογίζονται. Ναι, πάμε επί των εγκύρων. Ναι, και τα λευκά. Και τα λευκά πάλι δεν συνυπολογίζονται, παρότι είναι κατά τα άλλα, είναι μια διαφορά από τα άκυρα, καθόλου έγκυρο ψηφοδέλτιο. Ναι. Είναι ψήφος, κανονική. Αλλά δεν υπολογίζει. Αλλά δεν ενσωματώνει δήλωση αντιπροσώπευσης, βούληση αντιπροσώπευσης, και επομένως δεν συνυπολογίζεται και αυτή. Υπήρξε παλιότερα μια απόφαση, δυστυχώς, για τον Αχιλλέα Καραμαλή από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, που ήταν σκανδαλώδης. Η οποία, για να θυμηθώ, να δούμε και τα δικαστήρια βγάζουν σκανδαλώδεις αποφάσεις, η οποία με πλειοψηφία 6-5 βέβαια, αποφάσισε ότι τα λευκά πρέπει να συνυπολογιστούν, και έτσι έγιναν κάποιες αλχημείς και θεωρήθηκε ότι ήταν εκλέχτηκε ο επανεξελέγει. Μάλιστα. Δυστυχώς, σε εκείνη τη σύνθεση μετήχε μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο αργότερα επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Α, μάλιστα. Το δημοψήφισμα του 2015 τι ήταν, δεσμευτικό ή συμβουλευτικό? Το δημοψήφισμα του 2015 δεν προσδιορίστηκε. Α, έτσι. Ακόμη ήταν, καλύτερα. Συμβουλευτικό ήταν. Μάλιστα, κανονικά. Μάλιστα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το δημοψήφισμα του 2015 έπασχε σε αρκετά σημεία ως προς συνταγματικότητα. Γι' αυτό και είναι ένα κακό παράδειγμα άμεσης συμμετοχής. Είμαι υπέρ της άμεσης συμμετοχής. Που μπολιάζει όμως το αντιπροσωπευτικό σύστημα, δεν είναι άμεση δημοκρατία όπως λέγεται. Είναι θεσμοί άμεσης συμμετοχής που εμβολιάζουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τα κουρασμένα αντανακλαστικά της δημοκρατίας. Αλλά εκεί υπήρξαν δύο προβλήματα σοβαρά, τα οποία ουσιαστικά δυσφήμισαν αυτή την άμεση συμμετοχή. Το πρώτο είναι ότι η σύντιμηση της προθεσμίας για να γίνει το δημοψήφισμα έγινε μέσα σε 15 μέρες, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 3 εβδομάδες σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς. Και αυτό έγινε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άλλαξαν οι διατάξεις. Εξαιρετικά προβληματικό. Και το δεύτερο είναι ότι το θέμα, το ερώτημα, ήταν ένα κατεβατό στα αγγλικά, το οποίο κανείς δεν κατάλαβε και κανείς δεν θυμάται. Αυτά δεν είναι. Δηλαδή, το θέμα είναι η άμεση δημοκρατική συμμετοχή για να έχει ουσία και νόημα. Θα πρέπει να γίνεται με κάποιους κανόνες. Βάλιστα. Και με κάποιους όρους δημοκρατικούς. Επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της άμεσης συμμετοχής. Ετερών εκάτερων. Κρίνεται όμως το συγκεκριμένο. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Αλλά εκεί ήταν μια ατυχή στιγμή ως προς τους θεσμούς άμεσης συμμετοχής που ελπίζω να μην επαναληφθεί. Γιώργο Σωτηρέλη, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Τον έριξα και λίγο παραπάνω στον χρόνο. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα.